Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζουμε στη σημερινή εκδήλωση με θέμα «Επενδυτικές ευκαιρίες ενεργειακή μετάβαση». Να ευχαριστήσουμε το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο για την οργάνωση της εκδήλωσης και ταυτόχρονα να το συγχαρούμε γιατί η εκδήλωση έχει προσελκύσει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τόσο από την Ελλάδα όσο και από το γερμανόφωνο χώρο. Αρκεί να σας πω μόνο ότι έχω πληροφορηθεί ότι υπάρχουν 250 συμμετέχοντες. Να πάρω την πρωτοβουλία να αυτοσυστηθώ, γιατί θα είμαι ο συντονιστής του πάνελ. Η Μονάς Μιχελής, δικηγόρος, με εξειδίκευση στο ενεργειακό δίκαιο. Εταίρος στη δικηγορική εταιρεία MSTR Law, Μιχελής Τροκυλάκη Ράινχαρτ. Και αντιπρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου. Να ξεκινήσουμε, γιατί ο χρόνος θα μας πιέσει. Είναι μία ώρα η εκδήλωση. Και να δώσω το λόγο στον πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Βασίλη Γούναρη, για ένα σύντομο χαιρετισμό. Σας ευχαριστώ, κύριε Μιχελή. Αξιότιμη Υπουργέ Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριε Κώστα Στρέκα. Αξιότιμη πρόεδρε της Επιτροπής Μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα την ενέργεια, κύριε Σωτήρη Καπέλε. Αξιότιμη Γενική Διευθυντή και μέλος Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Δόκτωρα Αθανάση Εκελέμη, αγαπητά μέλη του Επιμελητηρίου, κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω στη σημερινή εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα την παρουσίαση μελέτης, την οποία εκπώνησε η ICAP με θέμα «Επενδυτικές ευκαιρίες, ενεργειακή μετάβαση». Μια μελέτη εξαιρετικά επίκαιρη, κρίνοντας από τα όσα συμβαίνουν μετά το ξέσπασμα της γεωπολιτικής κρίσης στην επία της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Είναι τιμή μας να έχουμε σήμερα κοντά μας τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας, κύριο Κώστα Στρέκα, ο οποίος θα αναφερθεί στο πώς η Ελλάδα αντιμετώπισε την ενεργειακή κρίση, εξασφαλίζοντας στη χώρα την απαιτούμενη ενεργειακή επάρκεια, όπως και το ποιες θα είναι οι επόμενες επενδυτικές αλλά και θεσμικές δράσεις στις οποίες θα πρέπει να προβεί η Ελλάδα ώστε να ανταποκριθεί πλήρως και εμπρόθεσμα στους στόχους της ενεργειακής μετάβασης, συνδράμοντας στο γενικότερο πράσινο σχεδιασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυρίες και κύριοι, η Ελλάδα έχει μπροστά της μια διπλή πρόκληση, την εξασφάλιση επαρκών αποθεμάτων ενέργειας σε ένα ιδιαιτέρως ρευστό ενεργειακό περιβάλλον και τη σταδιακή μετάβασή της σε ένα περιβάλλον παραγωγής ενέργειας αποκλειστικά από πράσινες πηγές. Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα χαράσει τον ολικό χάρτη για το πώς η χώρα θα πορευτεί τις επόμενες δεκαετίες ώστε να μεταβεί σε μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας. Οι αναγκαίες θεσμικές και επενδυτικές πρωτοβουλίες θα ενσωματωθούν επιπροσθέτως στους πραγματικά φιλόδοξους στόχους που έθεσε η Κομισιόν μέσω δύο κανονισμών, του Fit for 55 και του Repower EU. Η Ελλάδα ήδη βιώνει μια επενδυτική ένταση στον τομέα της ενέργειας, αναπτύσσοντας σημαντικά έργα εγκατάστασης χερσαίων και υπεράκτιων αιωλικών πάρκων, φωτοβολταϊκών πάρκων, νέων νομάδων ηλεκτροπαραγωγής από φυσικό αέριο, νέων δικτύων φυσικού αερίου, εγκαταστάσεων αποθήκευσης ενέργειας, ενώ προοπτικά εξετάζει τη μετάβασή της στο καθαρό υδρογόνο. Στο μεταξύ, μεγάλο επενδυτικό έργο επιτελείται και στον τομέα των υδρογοναθράκων με σκοπό έως το 2029 να έχουμε την παραγωγή των πρώτων ενεργειακών προϊόντων. Οι γραμμές χρηματοδότησης για την υλοποίηση όλων των αναγκαίων επενδύσεων έχουν ως πηγές τους τα κονδύλια του Ταμείου Ανάκαμψης, τη ρευστότητα που παρέχει ευρύτερα το τραπεζικό σύστημα και φυσικά τα επενδυτικά κεφάλαια, μεγάλο μέρος των οποίων προέρχονται από το εξωτερικό. Κυρίες και κύριοι, το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο, αφού γραζόμενο τις πραγματικές ανάγκες της ενεργειακής αγοράς και αντιλαμβανόμενο τις δυνατότητες που προσφέρει η ελληνική οικονομία και γνωρίζοντας τη δυναμική του επενδυτικού κοινού στη Γερμανία, θα παραμείνει ενεργό στην πρώτη γραμμή της εθνικής προσπάθειας η χώρα να κερδίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό τεχνογνωσία και κεφάλαια από τη μεγαλύτερη οικονομία της Ευρώπης στη Γερμανία. Ένα στρατηγικό και παραδοσιακό σύμμαχο της Ελλάδας στο πεδίο των επενδύσεων, έναν εταίρο στην οικονομία που αναδεικνύεται
πρώτος εθνικός επενδυτής για τη χώρα. Με 6,8 δισεκατομμύρια ευρώ καθαρές άμεσες επενδύσεις και μερίδιο 18,3% επί του συνόλου των ξένων επενδύσεων. Είμαι βέβαιος ότι οι επενδυτικές συνέργειες Ελλάδας και Γερμανίας στον τομέα της ενέργειας θα συνεχίσουν να εξελίσσονται τις επόμενες δεκαετίες με γνώμονα το κοινό και πρωτίστως το ευρωπαϊκό συμφέρον. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σύντομος αλλά και περιεκτικός χαιρετισμός σας. Το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο πρωτοστατεί, πρωτοπορεί στον χώρο της ενέργειας εδώ και δεκαετίες με τις πρωτοβουλίες και τις εκδηλώσεις του. Κρατώ όμως πιο πολύ από τον χαιρετισμό σας ότι οι επενδυτικές συνέργειες Ελλάδας-Γερμανίας θα συνεχιστούν στο μέλλον και θα είναι πάρα πολύ σημαντικές για την ελληνική οικονομία. Δίνω το λόγο τώρα για ένα σύντομο επίσης χαιρετισμό στον κύριο Καπέλο, πρόεδρο της Επιτροπής Μελών του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου με θέμα την ενέργεια. Ευχαριστώ πολύ, Νάσο. Κύριε Υπουργέ, κύριε Πρόεδρε του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, κύριε Γενική Διευθυντά του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πω δύο λόγια για την Επιτροπή Ενέργειας. Η Επιτροπή Ενέργειας του Ελληνογερμανικού Βιομηχανικού και Εμπορικού Επιμελητηρίου είναι η παλαιότερη επιτροπή από το 2013 και ως μέλη έχει ελληνικές και θυγατρικές γερμανικών εταιριών που δραστηριοποιούνται στον ευρύτερο χώρο της ενέργειας. Ειδικότερα εντός του αντικειμένου της είναι η διαχείριση θεμάτων ενέργειας και η συζήτηση θεμάτων ενέργειας για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και μη, η εξοικονόμηση ενέργειας, η ηλεκτροκίνηση, οι νέες τεχνολογίες αποθήκευσης και το υδρογόνο. Και ό,τι άλλο βέβαια προκύψει όσο εξελίσσεται η τεχνολογία. Η Επιτροπή είναι το φόρουμ όπου γίνεται ανταλλαγή πληροφοριών και απόψεων μεταξύ των μελών της εταιριών δηλαδή, που συμμετέχουν στους προαναφερθέντες διαφορετικούς κλάδους. Τα δύο τελευταία χρόνια έχει οργανώσει συναντήσεις και έχει κάνει παρεμβάσεις προς το Υπουργείο Ενέργειας για τα θέματα που απασχολούν τα μέλη της σε σχέση με το αντικείμενό της. Τώρα, ας πούμε δύο λόγια για την αγορά ενέργειας στην Ελλάδα. Η αγορά ενέργειας το 2022 ήταν μια χρονιά ρεκόρ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Είχαμε τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση στην εγκατεστημένη ισχύ από τότε που ξεκίνησε η ανάπτυξη των ΑΠΕ, δηλαδή από το 2006. Είχαμε δηλαδή περίπου 1.600 ΜΒ εγκατεστημένης ισχύως, από τα οποία τα 1.360 με βάση πηγή το σύνδεσμο εταιριών φωτοβολταϊκών ήταν φωτοβολταϊκά και 230 ΜΒ αιωλικά από πηγή την ΕΛΑΤΑΕΝ. Η εκτίμηση είναι ότι το 2023 οι νέες εγκαταστημένες ΑΠΕ θα ίσως ξεπεράσουν και τα 2.000 ΜΒ, τα 2 ΓΒ. Οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως το REPowerEU και της Ελλάδας, το αναθεωρημένο ΕΣΕΚ για το 2030, αλλά και ως αποτέλεσμα της τελευταίας ενεργειακής κρίσης, αναθεωρούν προς τα πάνω τους στόχους για τις ΑΠΕ. Το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι αυξημένο τα δύο τελευταία χρόνια και παραμένει αυξημένο και σήμερα. Το ερώτημα όμως είναι, όσο αυξάνεται η διείσδυση των ΑΠΕ στο σύστημα ηλεκτροπαραγωγής, μπορεί να συνεχιστεί η εγκατάστασή τους με τον ίδιο τρόπο όπως και τα προηγούμενα δεκαέτη? Δηλαδή, κατασκευάζοντας μια μονάδα ΑΠΕ και συνδέοντάς τη στο δίκτυο, οπότε συνδέοντάς τη παράγω ρεύμα και έχω το έσοδο από την πώληση του ηλεκτρικού ρεύματος. Μπορεί το σύστημα μόνο με τα θερμικά εργοστάσια φυσικού αερίου και τα υδροελεκτρικά να ισορροπεί σε πραγματικό χρόνο την παραγωγή με την κατανάλωση όσο αυξάνεται η διαλείπουσα παραγωγή των ΑΠΕ? Ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι οι ΑΠΕ δεν παράγουν συνεχώς ρεύμα, εξαρτάται από το αν φυσάει ο αέρας και αν υπάρχει ήλιος. Άρα είναι μια παραγωγή η οποία έχει διακυμάνσεις. Επομένως, χρειάζονται οι μονάδες οι συμβατικές για να εξισορροπούν όταν οι ΑΠΕ παράγουν λιγότερο από όσο χρειάζεται ή όταν δεν παράγουν καθόλου, όπως τα φωτοβολταϊκά που δεν παράγουν το βράδυ. Η απάντηση λοιπόν είναι ότι δεν μπορούν οι ΑΠΕ να υπάρξουν μόνες τους χωρίς την βοήθεια από τις δύο μη συμβατικές παραγωγές ηλεκτρικής ενέργειας. Για όσο διάστημα, βέβαια, οι ΑΠΕ παραμένουν να παράγουν με τον διαλείποντα τρόπο τους. Δεν είναι όμως λοιπόν δυνατόν να συνεχιστεί η διείσδυση των ΑΠΕ χωρίς την αποθήκευση. Η αποθήκευση λοιπόν θα δώσει τη δυνατότητα στις ΑΠΕ να μπορούν να εξομαλύνουν την παραγωγή τους και να ισορροπεί η παραγωγή με την κατανάλωση. Ήδη διαβάσαμε την προηγούμενη εβδομάδα κάποιες ανακοινώσεις του ΑΔΜΕ ότι τον προηγούμενο μήνα επέβαλε διακοπές
Καρτέλμεν, δηλαδή, στην παραγωγή των ΑΠΕ, επειδή η παραγωγή των ΑΠΕ ήταν ψηλότερη από τη ζήτηση. Επομένως, η ΑΠΕ είναι η λύση, αλλά ο συνδυασμός τους με την αποθήκευση ενέργειας είναι μονόδρομος. Η αποθήκευση μπορεί να είναι μπαταρίες, μπορεί να είναι αντιλησιοταμίευση ή κάποια στιγμή μπορεί να είναι και υδρογόνο. Για να συμβεί αυτό όμως, είναι απαραίτητο να ολοκληρωθεί το ρυθμιστικό πλαίσιο για την αποθήκευση, δηλαδή να μπορεί η αποθήκευση να επισέρχεται στην αγορά εξισορρόπηση και στις βοηθητικές υπηρεσίες, αλλά και να ολοκληρωθεί και το ρυθμιστικό πλαίσιο που έχει να κάνει με το υδρογόνο, δηλαδή ανάπτυξη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας με αποκλειστική παραγωγή για αποκλειστική χρήση για παραγωγή υδρογόνου. Κλείνοντας λοιπόν, η αγορά ενέργειας είναι έτοιμη, το επενδυτικό ενδιαφέρον είναι δεδομένο, η τεχνολογία υπάρχει, με την ολοκλήρωση και του ρυθμιστικού πλαισίου, η επίτευξη των ιδιαίτερα φιλόδοξων στόχων για τη ΣΑΠΕ θα είναι εφικτή. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε της Επιτροπής Ενέργειας, σας ευχαριστούμε για το χαιρετισμό. Κρατώ από αυτόν την ιδιαίτερη επισήμανση για τα θέματα της αποθήκευσης ενέργειας και του υδρογόνου και της ολοκλήρωσης του ρυθμιστικού πλαισίου, που φαντάζομαι από τον κύριο Υπουργό θα ακούσουμε κάτι γι' αυτό στη συνέχεια την τοποθέτησή του. Δίνω όμως τώρα τον λόγο στην κυρία Παντελέου, η οποία είναι η Διευθύντρια Οικονομικών και Κλαδικών Μελετών της ICAP, της οποίας βέβαια και την ανάλυση περιμένουμε να ακούσουμε στη συνέχεια. Κύριε Παντελέου, ο λόγος σε εσάς για ένα σύντομο χαιρετισμό. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μιχελή. Καλησπέρα σας και από μένα. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω και να συγχαρώ το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο για την σημαντική πρωτοβουλία της σημερινής εκδήλωσης, η οποία δείχνει την ευαισθητοποίηση αλλά και την υποστήριξη του Επιμελητηρίου προς τα μέλη του, και σαφώς η παρουσία του κυρίου Υπουργού δείχνει την αμέριστη υποστήριξη και τη συμβολή του στην προαγωγή των δράσεων των επιχειρήσεων στην πράσινη μετάβαση και τη διασφάλιση της επιτυχούς ολοκλήρωσης του εγχειρήματος. Επίσης, να ευχαριστήσω για την ευκαιρία που μας δόθηκε σήμερα να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα, τα κύρια συμπεράσματα της μελέτης που διενήργησε η Διεύθυνση Οικονομικών Κλαδικών Μελετών της ICAP Greece για την πράσινη μετάβαση και τις επενδυτικές ευκαιρίες που ανοίγονται στη χώρα μας. Είναι γεγονός ότι ο φιλόδοξος στόχος της Ευρώπης να καταστεί η πρώτη κλιματικά ουδέτερη Ήπειρος μέχρι το 2050 επιφέρει πολλά ωφέλη και για τη χώρα μας. Η πράσινη μετάβαση των επιχειρήσεων από τις συμβατικές στις βιώσιμες πηγές ενέργειας με στόχο την προστασία του περιβάλλοντος και την αηφόρο ανάπτυξη της οικονομίας είναι πλέον αναγκαία. Προκειμένου να επιτευχθεί η πράσινη μετάβαση, απαιτείται η υλοποίηση μιας σειράς, θα λέγαμε, διαρθρωτικών και αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, όπως είναι η χρήση νέων τεχνολογιών, η υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης και ενεργειακής απόδοσης, η χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η μείωση της χρήσης των ορυκτών καυσίμων, η επιτάχυση των αδειοδοτικών διαδικασιών, η απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου στο διαδίκτυο από έργα που δεν προχωρούν και η εξασφάλιση ενός σταθερού θεσμικού πλαισίου, κυρίως για τις ΑΠΕ, για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Τα ωφέλη της πράσινης λειτουργίας των επιχειρήσεων είναι πολλά, μεταξύ των οποίων η βελτίωση της παραγωγικότητας, η μείωση των αποβλήτων που οδηγεί σε μείωση του κόστους παραγωγής, η αύξηση της ανταγωνιστικότητας, η μακροπρόθεσμη βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων των επιχειρήσεων, η προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος, η ενίσχυση της εταιρικής τους ταυτότητας, το brand name, και η ικανοποίηση όλων των ενδιαφερομένων μελών, των stakeholders γενικότερα. Προς την κατεύθυνση αυτή, άλλωστε, έχει δημιουργηθεί και η παγκόσμια, θα λέγαμε, ψηφιακή πλατφόρμα, το Synergy, που ειδικεύεται στην αξιολόγηση των εταιριών ως προς τη βιωσιμότητά τους στο πλαίσιο των ESG κριτηρίων, δηλαδή των κριτηρίων για το περιβάλλον, την κοινωνία και τη διακυβέρνηση, μια υπηρεσία που παρέχουμε και εμείς ως ICAP Greece. Τέλος, θα ήθελα να αναφέρω ότι οι ελληνικές επιχειρήσεις θα πρέπει να προσαρμοστούν άμεσα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς, να στοχεύσουν στην υλοποίηση πράσινων επενδύσεων, αξιοποιώντας τις παρουσιαζόμενες ευκαιρίες που θα τις βοηθήσουν να ενισχύσουν και να αυξήσουν περαιτέρω την ανταγωνιστικότητά τους.
Παράλληλα, με αυτόν τον τρόπο θα αποτελέσουν και τον κινητήριο μοχλό για την ταχύτερη ανάπτυξη ολόκληρης ελληνικής οικονομίας. Ευχαριστώ πολύ και είμαστε στη διάθεσή σας. Κύριε Παντελέο, σας ευχαριστούμε για το χαιρετισμό σας. Κρατώ ιδιαίτερα την αναφορά σας για την πλατφόρμα Synergy, που ίσως θα χρειαστεί να μας πείτε κάτι περισσότερο στην πορεία, αν μας μείνει χρόνος της εκδήλωσης. Και έρχεται μια σημαντική στιγμή πλέον για την εκδήλωσή μας, να ακούσουμε τον Υπουργό μας, τον Υπουργό κύριο Σκρέκα, να μας αναλύει τι επίκειται και τι έχει γίνει βέβαια στον χώρο της ενεργειακής αγοράς στη χώρα μας. Κύριε Σκρέκα, ο λόγος σας. Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να ευχαριστήσω τον πρόεδρο του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, τον Βασίλη Τογούνα, τον Καλωτοφίλο, τον πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας, για αυτά τα οποία ανέφεραν, τα οποία νομίζω είναι πολύ κρίσιμα και πολύ σωστά. Καταρχήν, επιτρέψτε μου να πω ότι ο τομέας, ο κλάδος της ενέργειας, νομίζω ότι θα είναι ο βασικός πυλώνας διασφάλισης ανταγωνιστικότητας των οικονομιών και κοινωνικής συνοχής. Από εδώ και πέρα, οι χώρες οι οποίες θα προοδεύσουν, οι κοινωνίες εκείνες οι οποίες θα μπορέσουν να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις που η κλιματική κρίση φέρνει στη ζωή μας, θα είναι εκείνες οι χώρες και εκείνες οι κοινωνίες που θα σχεδιάσουν ένα κλάδο ενέργειας που θα συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση, στη γρήγορη πράσινη μετάβαση, αλλά και θα διασφαλίζει ενεργειακή ασφάλεια και προσιτές ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας με προβλεψιμότητα. Αυτά είναι τα βασικά χαρακτηριστικά τα οποία εμείς έχουμε λάβει υπόψη ώστε να σχεδιάσουμε το νέο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το οποίο έχουμε στοχεύσει να το παρουσιάσουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή το προσχέδιό του μέχρι τέλος του μήνα που διανύουμε, μέχρι τέλος της Απριλίου, να λάβουμε από εκεί τις πρώτες παρατηρήσεις, να τις ενσωματώσουμε, στη συνέχεια να το δημοσιεύσουμε ώστε να υπάρχει και ανάλογη διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερομένους στην Ελλάδα και εκτός Ελλάδος ίσως, και στη συνέχεια να το καταθέσουμε μέχρι το τέλος του πρώτου εξαμήνου ως χώρα, να καταθέσουμε το πρώτο draft μέχρι τέλος Ιουνίου, έτσι όπως προβλέπεται από τις κατευθύνσεις που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Να πω ότι σε ό,τι αφορά τα 2-3 χρόνια τα οποία περάσαν, νομίζω ότι η ενέργεια μπήκε για τα καλά στη ζωή μας. Πριν υπάρξει αυτός ο καταστροφικός πόλεμος της Ρωσίας και της Ουκρανίας, πριν ζήσουμε αυτή την ενεργειακή κρίση, νομίζω ότι λίγο ασχολούνταν οι πολίτες και θα έλεγα και οι επαγγελματίες εκείνοι που τουλάχιστον οι επιχειρήσεις τους δεν είχαν πολύ μεγάλη εξάρτηση από την ενέργεια. Λίγο ασχολούνταν λοιπόν με την ενέργεια, το πώς παράγεται η ενέργεια, το ποια είναι η τιμή ακόμη της ενέργειας. Όλα αυτά μπήκαν στη ζωή μας επαφορμής μια τεράστια ενεργειακή κρίση, θα έλεγα της δραματικότερης ενεργειακής κρίσης των τελευταίων δεκαετιών, αφού ήταν μια τριπλή κρίση. Είχαμε ιστορικά υψηλές τιμές στην ηλεκτρική ενέργεια, ιστορικά υψηλές τιμές στο φυσικό αέριο και από τις υψηλότερες ιστορικά τιμές στο πετρέλαιο, σε διεθνές επίπεδο φυσικά. Όλα αυτά νομίζω ότι μας έκαναν όλους να σκεφτούμε περισσότερο αυτά τα οποία θέλουμε για το μέλλον. Και βεβαίως τελικά όλα αυτά, εκείνο το οποίο κατάφεραν, είναι να καταστήσουν ξεκάθαρο σε όλους ότι η πράσινη μετάβαση και συγκεκριμένα η ραγδαία ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας είναι η λύση. Είναι η λύση για την Ευρώπη και είναι η λύση και για την Ελλάδα. Γιατί και ο ήλιος και ο άνεμος και η δύναμη του νερού είναι εγχώριες πηγές, ενεργειακές πηγές, εφόσον αξιοποιηθούν σωστά. Και άρα αυτό διασφαλίζει και αυτάρκεια και εθνική ανεξαρτησία, ενεργειακή ανεξαρτησία, αλλά και χαμηλές τιμές ενέργειας και ρεύματος, αφού σήμερα το να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια από τον ήλιο, από τον άνεμο, είναι σημαντικά φθηνότερο, ίσως 5, ίσως και 6 φορές φθηνότερο από το να παράγεις ηλεκτρική ενέργεια είτε από τα ορυκτά καύσιμα, είτε από τις υδρογονάθρακες μάλλον, είτε από τον άνθρακα και τον λιγνίτη. Βεβαίως,
αφού εκεί προσέχουμε και τον φόρο άφρακα. Και βεβαίως, και πάνω απ' όλα, οι ΑΠΕ εξασφαλίζουν μείωση εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλεί την κλιματική κρίση, που είναι η μόνιμη παγκόσμια κρίση υπαρξιακού χαρακτήρα που απειλεί τον πλανήτη μας. Η Ελλάδα κατάφερε τα τελευταία 3 χρόνια να πετύχει, θα έλεγα, μια τεράστια, μια σπουδαία εξέλιξη των πραγμάτων, αφού, για παράδειγμα, όπως είπε και ο πρόεδρος της Επιτροπής Ενέργειας, του Ελληνικού, το 2022, σε μόλις 1 χρόνο, κατασκευάσαμε και συνδέσαμε στο δίκτυο περίπου 1.600, λίγο παραπάνω από 1.600 ΜΒ ισχύως ΑΠΕ, δηλαδή διπλάσιες ΑΠΕ από αυτές που συνολικά εγκαταστάθηκαν τα 4 χρόνια από το 2015 μέχρι και το 2018. Σε 1 χρόνο, λοιπόν, κατασκευάσαμε διπλάσιες ΑΠΕ από ό,τι σε 4 χρόνια. Το πρώτο τρίμηνο του 2023 φαίνεται ότι έχουμε συνδέσει και κατασκευάσει ΑΠΕ οι οποίες συνδέονταν και κατασκευάζονταν σε έναν ολόκληρο χρόνο. Μάλλον σε 2 χρόνια, από το 2017 μέχρι το 2018. Καταλαβαίνετε, λοιπόν, πόσο έχει επιταχυνθεί η διαδικασία της σύνδεσης νέων ΑΠΕ στο σύστημά μας και πράγματι εκτιμούμε ότι το 2023 θα είναι μια χρονιά που θα αγγίξουμε τις 2.000, τα 2.000 ΜΒ νέων ΑΠΕ που θα συνδεθούν με το δίκτυο. Αυτά όλα έχουν σαν αποτέλεσμα ότι η Ελλάδα πέρασε στην πρώτη θέση στην Ευρώπη σε ό,τι αφορά την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τον ήλιο. Η Ελλάδα έχει φτάσει να είναι, η 8η χώρα στον πλανήτη σε ό,τι αφορά τη συνολική συμμετοχή των ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένων και των υδροελεκτρικών, στο ηλεκτρικό μας μείγμα. Το 2022, σχεδόν το 42% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε στη χώρα μας προήλθε από ΑΠΕ. Εκτιμούμε ότι αυτό θα φτάσει περίπου το 46-48%, δηλαδή θα προσεγγίσει το 50% μέσα στο 2023. Και το 2026 θα έχουμε ήδη επιτύχει τον σημερινό στόχο του τρέχοντος Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργεια και το Κλίμα, δηλαδή 4 χρόνια νωρίτερα από το 30, θα πετύχουμε το στόχο που το σημερινό ΕΣΕΚ είχε θέσει για το 2030. Τώρα, το αναθεωρημένο σχέδιο για την ενέργεια και το κλίμα προσδιορίζει ότι το 80% της ηλεκτρικής ενέργειας, της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, το 30% θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ στη χώρα μας και περίπου αυτό σημαίνει ότι το 45% της τελικής κατανάλωσης ενέργειας θα πρέπει να προέρχεται από ΑΠΕ. Για να το πετύχουμε αυτό, θα πρέπει να εγκαταστήσουμε συνολικά περίπου τα 26 με 28 γίγαβατ, 28.000 δηλαδή μέγαβατ, εγκατεστημένη ισχύως ΑΠΕ, συμπεριλαμβανομένη φυσική και τη ηλεκτρική και τη υδροελεκτρική ενέργεια. Και για να το πετύχουμε με τη σειρά του αυτό, χρειάζεται να κάνουμε τα εξής πράγματα. Πρώτον, να επιταχύνουμε την εγκατάσταση συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας. Ο αρχικός στόχος ήταν στο σημερινό Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα, το τρέχον δηλαδή, και ζόταν περίπου σε 1.500 ΜΒ εγκατεστημένη ισχύως το 30. Το αναθεωρημένο σχέδιο προσδιορίζει 8.000 ΜΒ, 8 ΓΒ σχεδόν, εγκατεστημένη ισχύως αποθήκευση ενέργειας. Ένα μεγάλο κομμάτι θα είναι μπαταρίες, αλλά είναι επίσης σημαντικό τμήμα. Θα προέρχεται, αποθήκευση θα προέρχεται από έργα αντιλησιοταμίευσης. Ένα τέτοιο έργο είναι το έργο της αφιλοχίας με ισχύ που ξεπερνάει τα 800 ΜΒ και βεβαίως και νέα έργα τα οποία έχουμε υπολογίσει αντιλησιοταμίευσης περίπου 2.000 ΜΒ και 2.500 ΜΒ συμπεριλαμβανομένων και, και της αναβάθμισης των υφιστάμενων συστημάτων αντιλησιοταμίευσης της ΔΕΗ. Επίσης, πάρα πολύ σημαντικό για να πετύχουμε αυτό το φιλόδοξο στόχο είναι η αναβάθμιση των ηλεκτρικών δικτύων, αλλά και η αναβάθμιση και η επάκτηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων με τις γειτονικές μας χώρες. Ήδη πρέπει να σας πω ότι σε ό,τι αφορά τον ΔΔΕ έχουν διπλασιαστεί οι επενδύσεις σε ετήσια βάση, από 150 εκατομμύρια έχουν ξεπεράσει τα 300 εκατομμύρια, προσεγγίζονται 350 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο, από 150 εκατομμύρια που είχαμε το 2017-2018,
Έχουμε ξεπεράσει τα 350 εκατομμύρια το 2022 και το 2023 σε ετήσια βάση. Σε ό,τι αφορά τον ΑΒΜΗ, επίσης από 400 εκατομμύρια έχουμε φτάσει τα 1,2 δισεκατομμύρια επενδύσεις και βέβαια η προσπάθεια αναβάθμισης και επιτάχυνσης, να το πω καλύτερα, εξυγχρονισμού και αναβάθμισης του ηλεκτρικού μας δικτύου συνεχίζεται με έξυπνους μετρητές και με αναβάθμιση των σταθμών, των kit των σταθμών δηλαδή υψηλής ή υπερυψηλής τάσης και βεβαίως και των εναέριων ή υπόγειων καλωδίων τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούμε. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ολοκληρώνεται τον επόμενο μήνα ο διπλασιασμός της ηλεκτρικής διασύνδεσης με τη Βουλγαρία από τα 2.000 στα 4.000 ΜΒ, πάρα πολύ σημαντικό για να μας δώσει τη δυνατότητα να εξάγουμε πράσινη ενέργεια την ώρα που την παράγουμε τις ώρες της ημέρας κυρίως, και διπλασιάζουμε την ηλεκτρική διασύνδεση τουλάχιστον με την Ιταλία, με τη Βόρεια Μακεδονία και σχεδιάζουμε τριπλασιασμό ηλεκτρικής διασύνδεσης με την Αλβανία. Και βεβαίως αναβαθμίζεται και η ηλεκτρική διασύνδεση με την Τουρκία. Από εκεί και πέρα έχουμε ένα πολύ μεγαλόπνο σχέδιο προτείνει στην Αυστρία και στη Γερμανία την δυνατότητα κατασκευής μιας απευθείας ηλεκτρικής διασύνδεσης από 3 έως και 9 ΜΒ σε 3 στάδια, γιγαβάτ συγγνώμη, 3 ΓΒ η πρώτη φάση, 9 ΓΒ η τελευταία φάση, όπου θα μπορούμε να εξάγουμε ηλεκτρική ενέργεια που θα εισάγουμε στη χώρα μας, πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που θα εισάγουμε στη χώρα μας από τη Βόρεια Αφρική, όπως θα σας πω, ή θα παράγουμε στη χώρα μας, στις χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, διαμέσου των Δυτικών Βαλκανίων, Αυστρίας, που καταλήγει τελικά στην Γερμανία. Επίσης, ένα άλλο φιλόδοξο πρόγραμμα και σχέδιο είναι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος με τη Βόρεια Αφρική και συγκεκριμένα με την Αίγυπτο. 3.000 ΜΒ ισχύς του καλωδίου που προτείνεται, του απευθείας καλωδίου, και βεβαίως αυτό θα φέρει ενέργεια, πράσινη ενέργεια από τη Βόρεια Αφρική σε ακόμα πιο ανταγωνιστικές πηγές. Ένα τμήμα θα το κρατήσουμε στην Ελλάδα, θα χρησιμεύσει και για την παραγωγή υδρογόνου, και ένα τμήμα θέλουμε να το εξάγουμε βεβαίως στις βορειότερες χώρες, ευρωπαϊκές χώρες. Τώρα, όλα αυτά που φαίνονται ότι είναι φιλόδοξα, θα σας πω ότι είναι και ρεαλιστικά. Ήδη στην Ευρώπη συζητάνε την ανάγκη της πολύ μεγαλύτερης και πολύ ταχύτερης διείρησης των ΑΠΕ. Και ήδη μετά από πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού, που εγώ ανέλησα διεξιωτικά στους ομολόγους μου Υπουργούς Ενέργειας στο τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών Ενέργειας της Ευρώπης, ήδη αναγνωρίζεται η ανάγκη να προχωρήσουμε σε ταχύτητη αναβάθμιση των διασυνδέσεων, των ηλεκτρικών διασυνδέσεων μεταξύ των ευρωπαϊκών χωρών. Μία πρόταση, μία ελληνική πρόταση και ακόμη μία φορά, η οποία συνάντησε την υποστήριξη από 14 ευρωπαϊκές χώρες και από 14 ομολόγους μου, μεταξύ των οποίων η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, η Ιταλία, η Πολωνία, το Βέλγιο, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα, η Κύπρος, η Κροατία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και οι υπόλοιπες χώρες πήραν το λόγο και σημειώθηκε στα πρακτικά η στήριξή τους. Και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και η Επίτροπος, η Κάτρι Σίμψον, η οποία έκλεισε την συζήτηση στην διάταξη που είχα θέσει εγώ, ως συνημερίσια διάταξη που είχα θέσει, στο θέμα αυτό της συνημερίσια διάταξης, όπου και εκεί στήριξαν αυτή την ελληνική πρόταση και αναλαμβάνουν την ευθύνη να εκπονήσουν ένα σχέδιο αναβάθμισης των ηλεκτρικών διασυνδέσεων στην Ευρώπη, ώστε αυτό να βοηθήσει την πολύ γρηγορότερη διείρηση των ΑΠΕ. Τα, επαναλαμβάνω, είναι μόνο κάποια τμήματα από αυτά τα οποία έχουμε προγραμματίσει για τα επόμενα χρόνια. Η στρατηγική για το υδρογόνο που θέλουμε πριν διαλυθεί η Βουλή, είναι δυνατόν να την παρουσιάσουμε, επίσης θα παίξει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο στην πράσινη μετάβαση. Πράσινο υδρογόνο που θα παράγεται χρησιμοποιώντας ενέργεια, ηλεκτρική ενέργεια που θα προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, που θα μας δώσει τη δυνατότητα επίσης να διατηρούμε και να βοηθήσουμε να μειώσουν εκπομπές
τομείς και κλάδι που είναι δύσκολο, είναι hard to abate, όπως λένε τις εκπομπές του δεξιού του άνθρακα, μεταφορές, βαριές μεταφορές, μεταφορές, οι βιομηχανίες όπως είναι η τσιμεντοβιομηχανία, τα διελιστήρια, ακόμα και οι χαλιβουργίες, όλες αυτές οι δραστηριότητες και πολλές άλλες που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μηδενίσουν τις εκπομπές διοξείδιου του άνθρακα, θα μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν πράσινο υδρογόνο και έτσι να συμβάλλουν στην κλιματική ουδετερότητα που έχουμε θέσει το 2050. Από εκεί και πέρα, το μεγάλο στοίχημα είναι να, και θα κλείσω με αυτό, είναι να προσθέσουμε όλη αυτή η διαδικασία να αυξήσει την εγχώρια προστιθέμενη αξία. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε εγχώρια βιομηχανία, παραγωγική βιομηχανία, που θα παράγει εξοπλισμό και τα αναγκαία εκείνα εργαλεία για την πράσινη μετάβαση. Και να μην είμαστε μια χώρα που θα τα εισάγει όλα από άλλες ή ακόμη περισσότερο από τρίτες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτό είναι μια ευρωπαϊκή προτεραιότητα που πρέπει να τεθεί. Βλέπετε τι κάνει οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής για να προσελκύσουν τέτοιες παραγωγικές δραστηριότητες. Αντίστοιχα πρέπει να κινηθούμε εμείς. Ήδη εμείς ως ελληνική πολιτεία, ως ελληνική κυβέρνηση, προωθούμε ένα πρόγραμμα αρχικά της τάξης των 200 εκατομμυρίων ευρώ για επιδοτήσεις για δραστηριότητες που ονομάζουμε, ένα πρόγραμμα το οποίο ονομάζουμε Produce E-Green, και εκεί μέσα από αυτό το πρόγραμμα θα επιδοτήσουμε δραστηριότητες οι οποίες θα παράγουν εξοπλισμό στη χώρα μας που χρησιμοποιείται για την πράσινη μετάβαση. Είτε είναι φορτιστές και ηλεκτρικά αυτοκίνητα, είτε μπορεί να είναι δραστηριότητες που παράγουν ηλεκτρολίτες ή εξοπλισμό για την παραγωγή υδρογόνου, να βοηθήσουμε την καινοτομία στη χώρα μας και έτσι η χώρα μας να λάβει ένα επιπλέον όφελος από την ανάπτυξη μιας εγχώριας παραγωγικής βιομηχανίας που θα συμβάλλει στην πράσινη μετάβαση. Και κλείνω με το τελευταίο. Εντός των επόμενων ημερών, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, και νομίζω ότι είναι από τα πρώτα προγράμματα και σε επίπεδο Ευρώπης, θα κινήσει το πρόγραμμα φωτοβολταϊκό στέγη. Έχουμε διασφαλίσει ενεργειακό χώρο για 300.000 στέγες νοικοκυριών, επαγγελματιών, μικρών επαγγελματιών και αγροτών, που θα μπορούσαν να κατασκευάσουν ένα σύστημα φωτοβολταϊκού με μπαταρία, υποχρεωτικά σε ό,τι αφορά τα νοικοκυριά, σύστημα μπαταρία με φωτοβολταϊκό στη στέγη τους, και έτσι να μειώσουν οι εκπομπές αερίου του θερμοκηπίου, να μειώσουν τον λογαριασμό του ρεύματος, να αποκτήσουν ενεργειακή αυτονομία σε μεγάλο βαθμό και βεβαίως με αυτόν τον τρόπο να προάγουμε και την ενεργειακή δημοκρατία. Αυτά είναι μερικά από τα σχέδια που ήδη υλοποιούνται, δεν είναι θεωρία, ήδη έχουν αρχίσει και γίνονται πράξη ή θα γίνουν πράξη το επόμενο διάστημα και δείχνουν πώς η Ελλάδα μπορεί πραγματικά να συνεχίσει να πρωτοπορεί όπως έκανε μέσα στην ενεργειακή κρίση, με τον ελληνικό μηχανισμό που υιοθετήθηκε από την Ευρώπη, με την υιοθέτηση του πλαφών στο φυσικό αερίο, μια πρόταση του Έλληνα Πρωθυπουργού που ακούστηκε πρώτη φορά για τον Έλληνα Πρωθυπουργό, να συνεχίσει να πρωτοπορεί και στην πράσινη μετάβαση και στο παράδειγμα που θέλουμε να δώσει η Ευρώπη σε όλο τον πλανήτη. Σας ευχαριστώ και είμαι στη διάθεσή σας και γεια σας. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική σας τοποθέτηση. Μας δώσατε πάρα πολλά στοιχεία για την επίτευξη των εθνικών στόχων στον χώρο της ενέργειας. Σηματοδοτήσατε αυτό που θα ακολουθήσει στην ενέργεια. Προγράμματα πολύ φιλόδοξα, όπως μας είπατε, αλλά και ρεαλιστικά. Κρατώ ιδιαίτερα τη ρητή και κατηγορηματική δήλωσή σας ότι η πράσινη μετάβαση είναι η λύση για την Ευρώπη και για τη χώρα, και ότι αυτό φέρνει αυτάρκεια, εθνική ανεξαρτησία και καλύτερες τιμές. Και επίσης ότι επίκειται η κατάθεση του πρώτου σχεδίου ΕΣΕΚ στο τέλος του εξαμήνου αυτού. Επειδή βλέπω μεγάλο ενδιαφέρον από τους συμμετέχοντες με τις ερωτήσεις που υποβάλλουν, θα ήθελα καταρχήν να ενημερώσω ότι είναι αδύνατο να υποβληθούν λόγω του χρόνου στον Υπουργό ερωτήσεις, όμως θα αποσταλούν από το Ελληνογερμανικό Επιμελητήριο στο Υπουργείο όσα δεν θα μπορέσουν να απαντηθούν σήμερα. Οπότε μπορείτε να στέλνετε ερωτήσεις και απευθυνόμενες προς τον Υπουργό, αλλά και προς την ΑΕΚΑ μετά την εισήγηση που θα ακολουθήσει. Θα ήθελα όμως να δώσω το λόγο στον
πρόεδρο της Επιτροπής Ενέργειας του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, τον κύριο Καπέλο, αν έχει κάποια ερώτηση να υποβάλει στον κύριο Υπουργό, και στη συνέχεια στην κυρία Παντελέο. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Υπουργέ, μία ερώτηση που απασχολεί ιδιαίτερα την αγορά. Είχε εξαγγελθεί ότι θα γίνει διαγωνισμός για την αποθήκευση το δεύτερο τρίμηνο του 2023. Να θεωρούμε ότι θα γίνει το δεύτερο τρίμηνο του 2023 ή λόγω των ευρωλογών θα πάει πιο μετά? Ήδη οι συνεργάτες μου ετοιμάζουν την υπουργική απόφαση, η οποία πρέπει να εκδοθεί, όπου θα περιγράφει τη διαδικασία τη διαδικασία του διαγωνισμού που θα γίνει, και δεν έχει αλλάξει ο στόχος μας για υλοποίηση του διαγωνισμού μέχρι τον Ιούνιο, γιατί ούτως ή άλλως από τη στιγμή που θα έχει εκδοθεί η υπουργική απόφαση, ο διαγωνισμός θα διοργανωθεί από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας ανεξάρτητα της διαδικασίας των εκλογών. Άρα νομίζω ότι θα μπορέσουμε να το πετύχουμε αυτό το στόχο. Δεν το έχουμε αλλάξει πάντως. Ευχαριστούμε. Κύριε Παντελέου. Το μικρόφωνο σας, αν θέλετε, ανοίξτε. Ναι. Είμαι ok τώρα. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα να σας ρωτήσω, πώς θα περιγράφετε το ενεργειακό μέλλον της Ευρώπης και μέσα από ποιες πηγές θα μπορούσε να διασφαλιστεί πλήρως η ενεργειακή επάρκεια των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, νομίζω ότι η απάντηση είναι εύκολη σε αυτό, με την έννοια ότι οι ΑΠΕ είναι αυτές που θα έχουν τον κυρίαρχο ρόλο στην Ευρώπη τα επόμενα χρόνια. Βεβαίως, επαναλαμβάνω, δεν είναι κάτι εύκολο. Είναι μια μεγάλη πρόκληση. Μία από αυτές τις προκλήσεις έχουν να κάνουν με τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις μεταξύ των κρατών μελών της Ευρώπης. Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πραγματικά ενεργειακές νησίδες απομόνωσης στην Ευρώπη. Μια τέτοια είναι η Ιβηρική Χερσόνησος. Η Ελλάδα, από την άλλη, επίσης είναι αρκετά απομονωμένη από την κεντρική Ευρώπη σε ό,τι αφορά τις ηλεκτρικές διασυνδέσεις. Και ακόμη και με την Ιταλία βλέπετε ότι έχουμε μια πολύ φτωχή ηλεκτρική διασύνδεση της τάξης των μόλις 500 ΜΒ, όταν θα έπρεπε να είναι πολύ πολύ μεγαλύτερη η διασκευαστική ισχύ. Γι' αυτό και ένα από τα βασικά προβλήματα που πρέπει να λύσουμε άμεσα τα επόμενα χρόνια είναι η επάκτηση των ηλεκτρικών διασυνδέσεων, ώστε όταν φυσάει στο βορρά να εκμεταλλευόμαστε την ηλεκτρική ενέργεια στο νότο, και όταν λάμπει ο ήλιος στο νότο, αυτό να μπορεί να αξιοποιείται από τις κεντρικές και τις βόρειες ευρωπαϊκές χώρες. Θα το λέω έτσι λίγο απλά, για να καταλάβουμε αυτό το οποίο πρέπει να γίνει, που σήμερα δυστυχώς δεν μπορεί να γίνει. Βεβαίως, είναι αλήθεια ότι και η πυρηνική ενέργεια, που δεν εκπέμπει διοξείδιο του άνθρακα στην απρόσταση, βεβαίως έχει άλλα θέματα, θα παίξει ένα σημαντικό ρόλο. Νομίζω, και βεβαίως η αποθήκευση ενέργειας. Όλα αυτά είναι εκείνα τα οποία θα μπορέσουν να διασφαλίσουν την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης και βεβαίως προσιτές, επαναλαμβάνω, και προβλέψιμες τιμές ηλεκτρικής ενέργειας. Σε αυτό το τελευταίο να πω ότι είχαμε κάνει, εγώ προσωπικά είχα παρουσιάσει επίσης μια ελληνική πρόταση το καλοκαίρι του 2022, τον Αύγουστο του 2022, μαζί με τον μηχανισμό παρακράτησης προλόγησης των υπερκερδών, είχα παρουσιάσει και την πρότασή μας για την αλλαγή του μοντέλου αγοράς, που τώρα συζητάει η Ευρώπη. Βεβαίως, δεν προχωράει, όπως πιστεύουμε εμείς, σε τόσο βαθιές μεταρρυθμίσεις στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά τουλάχιστον έχει αρχίσει και το συζητάει και έχει προτείνει μέτρα ευελιξίας για τα κράτη-μέλη, όπου ακριβώς αυτό θα διασφαλίζουν, δηλαδή προβλέψιμες τιμές στους καταναλωτές και στους ενεργοβόρους καταναλωτές, και βεβαίως θα βοηθήσουν και την γρηγορότερη διείσδυση των καθαρών πηγών ενέργειας. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ, για την απάντηση. Στην ερώτηση της κύριας Παντελέου, έχω και εγώ μία ερώτηση, η οποία φαίνεται να αποτελεί και σύγκληση διαφόρων ερωτήσεων που από το τμήμα Q&A. Πρόσφατα η Ευρωπαϊκή Ένωση έκανε δεκτή πρόταση της Ελλάδας, αναφερθήκατε και σε αυτό, για τη δημιουργία ενεργειακών δικτύων με στόχο τη διασφάλιση της ενεργειακής επάρκειας στην Ευρώπη. Ποιος, κύριε Υπουργέ, κατά τη γνώμη σας, είναι ο
ορίζοντας υλοποίηση της πρότασης αυτής. Είναι μια ερώτηση που είναι πάρα πολύ σωστή, αλλά δεν είναι και τόσο εύκολο να απαντηθεί, γιατί για να ορίσουμε τον ορίζοντα, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης πρότασης, πρέπει καταρχήν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκεκριμένα η Επιτροπή Ενέργειας να μελετήσει το σχέδιο στη λεπτομέρειά του. Οπότε εκεί, αφού έχουμε το επιχειρησιακό αυτό πλάνο, στη συνέχεια αυτό να τοποθετηθεί και στο χρόνο. Θεωρώ όμως ότι θα πρέπει την επόμενη πενταετία να γίνουν πολύ σοβαρές επενδύσεις στα δίκτυα. Και γι' αυτό το λόγο χρειάζεται να βοηθήσουμε και με χρηματοδοτικά εργαλεία που εμείς προτείναμε να δημιουργηθούν. Δεν μπορεί να γίνει αυτό από μόνο του. Δηλαδή πρέπει να βάλουμε σε πρώτη προτεραιότητα την ανάπτυξη των δικτύων, όπως έχουμε βάλει στο υδρογόνο, για την παραγωγή πράσινου υδρογόνου ή για άλλου είδους επενδύσεις στην Ευρώπη. Θα πρέπει να μπει πια από τις βασικές προτεραιότητες και να υπάρξει χρηματοδοτικό εργαλείο για την αναβάθμιση των δικτύων και βεβαίως θα πρέπει και να δώσουμε τη δυνατότητα και σε ό,τι αφορά την αδειοδοτική διαδικασία αυτή να απλοποιηθεί έτσι ώστε να μπορέσουμε να κατασκευαστούν αυτές οι διασυνδέσεις. Όπως κάναμε απλοποιώντας την διαδικασία και δίνοντας τη δυνατότητα ακόμα και σε περιοχές προστασίας του περιβάλλοντος να μπορούν να κατασκευάζονται ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εφόσον αυτές χαρακτηρίζονται περιοχές go-to areas. Ωραία, άρα κρατώ δηλαδή ότι ορίζοντας είναι πενταετία σε αυτό που διαβλέπετε και εσείς. Πολύ σωστά. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ, και για την τοποθέτηση και για τις απαντήσεις στις ερωτήσεις που επιβλήθησαν. Θα περάσουμε τώρα... Εγώ σας ευχαριστώ. Θα με επιτρέψετε να αποχωρήσω, γιατί το πρόγραμμα είναι αρκετά έντονο αυτό το διάστημα. Ευχαριστούμε. Να σας ευχηθούμε και καλή επιτυχία σε εκλογές, γιατί οι εκλογές έρχονται και το έχετε όλοι υποψήφια ανάγκη αυτό και εσείς βέβαια. Οπότε σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την σημερινή συμπαρουσία. Καλή επιτυχία, κύριε Υπουργέ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε. Και περνάμε τώρα στο δεύτερο σημαντικό κομμάτι της σημερινής εκδήλωσης, την παρουσίαση της μελέτης της ICAP, η οποία θα γίνει από την κυρία Ελευθερία Παραμερίτη, μάνατζερ οικονομικών και κλαδικών μελετών της ICAP. Κυρία Παραμερίτη, ο λόγος σας. Καλησπέρα και από μένα. Θα ήθελα και εγώ με τη σειρά μου να ευχαριστήσω το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο για την σημερινή πρόσκληση να παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα της μελέτης που εστιάζει στην πράσινη, ανάπτυξη. Θα κάνω τώρα και κοινή χρήση της οθόνης για να βλέπετε και την παρουσίαση. Ναι, το βλέπουμε. Μπορείτε να προχωρήσετε. Ναι. Ωραία. Η μελέτη, όπως είπαμε, εστιάζει στην πράσινη μετάβαση, κυρίως τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στο φυσικό αέριο, την αποθήκευση ενέργειας και το πράσινο υδρογόνο, δίνοντας έμβαση στις επενδύσεις σε αυτούς τους τομείς. Θα ξεκινήσουμε από το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα. Σε κάποιους από τους στόχους αναφέρθηκε και ο Υπουργός στην ομιλία του, το οποίο θα κατατεθεί από ό,τι μας είπε και το πρώτο draft στα τέλη του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Οι επενδυτικές δαπάνες για το σύνολο του ενεργειακού τομέα χωρίς το κομμάτι των μεταφορών θα ξεπεράσουν τα 27,5 δισεκατομμύρια έως το 2030. Ο στόχος για συνολική ισχύ ΑΠΕ από τα 19 γιγαβάτ που ήταν στον ΕΣΕΚ του 2019 αναβαθμίζεται στα 27,8, εκ των οποίων τα 23,8 θα προέρχονται από αιωλική και ηλιακή ενέργεια, ενώ τα υπόλοιπα 4 γιγαβάτ θα είναι από υδροηλεκτρικούς και αντιδροταμιευτικούς σταθμούς. Ο στόχος για τα συστήματα αποθήκευσης ενέργειας αναβαθμίζεται από τα 1,5 στα 8,1 γιγαβάτ, προερχόμενος κατά 5,6 γιγαβάτ από τις συσσωρευτές, από την αποθήκευση ενέργειας με συσσωρευτές και 2,5 γιγαβάτ από μονάδες αντλησιοταμίευσης. Τα χερσαία αιωλικά αυξάνονται από τα 5 γιγαβάτ στα 7, ενώ μπαίνει και ο στόχος για τα offshore αιωλικά με 2,7 γιγαβάτ ως το τέλος της τρέχουσας δεκαετίας και στα 17 γιγαβάτ είναι ο στόχος να φτάσουμε το 2050. Ο πίνακας που βλέπετε δείχνει πού βρισκόμαστε με βάση το 2021
στην κατανάλωση ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, που ήταν ο αρχικός στόχος με βάση τον ΕΣΕΚ του 2019 και που θέλουμε να φτάσουμε με βάση τους αναθεωρημένους στόχους του ΕΣΕΚ. Το μερίδιο κατανάλωσης των ΑΠΕΣ, την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας από 35% αυξάνεται στο 45%. Το μερίδιο των ΑΠΕΣ, την ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας πηγαίνει από το 60% στο 80%. Στις ανάγκες θέρμανσης και ψήξης από το 40% στο 47% και στις μεταφορές από το 14% στο 32%. Η πράσινη μετάβαση αποτελεί τον πρώτο από τους 4 βασικούς πυλώνες του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2, το οποίο κινητοποιεί επενδύσεις 11,6 δισεκατομμυρίων. Η χώρα διεκδικεί επιπλέον 5 δισεκατομμύρια στα πλαίσια του προγράμματος Repower EU. Έγινε η προσπάθεια στα τέλη του Μαρτίου από το Υπουργείο Οικονομικών να εκταμιευθούν αυτά τα χρήματα για ιδιωτικές ενεργειακές επενδύσεις στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και στις μεταφορές και στην αποθήκευση ενέργειας μεταξύ άλλων. Στο σχέδιο υπάρχει και ο στόχος για την πλήρη απολιγνητοποίηση της χώρας έως το 2028 με σταδιακή κατάργηση και της χρήσης των ορυκτών καυσίμων. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνητικές μονάδες διαμορφώνεται περίπου στο 11% το ποσοστό συμμετοχής, οπότε θέλουμε σταδιακά αυτό το ποσοστό μέχρι το 2028 να εκμηδενιστεί και είναι πολύ σημαντικό ότι εισάγονται μεταρρυθμίσεις που επιταχύνουν την αδειοδοτική διαδικασία για τις νέες ΑΠΕ και διασφαλίζουν τη χρηματοοικονομική σταθερότητα και τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα του λογαριασμού ΑΠΕ και των σταθμών συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας, μέσω του οποίου αμείβονται και η παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. Όπως αναφέρθηκε, η εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ στην Ελλάδα ξεπέρασε τα 10 GW το 2022, προερχόμενη κατά 51% από φωτοβολταϊκά και ένα 43% από αιολικά. Το 2022, όπως είπε και ο Υπουργός και ο κύριος Καπέλος, μπήκαν στο σύστημα περίπου 1.600 ΜΒ νέας ισχύος, εκ των οποίων το 80% προήλθε από το φωτοβολταϊκά και το υπόλοιπο και ένα, περίπου 14-17% από τα αιωλικά. Βλέπουμε και στο διάγραμμα ότι την τελευταία 20ετία υπάρχει, ειδικά τη δεκαετία 2010-2020, υπερτετραπλασιάστηκε η εγκατεστημένη ισχύς σε γιγαβάτ των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, φτάνοντας από το 2010, που ήταν περίπου στα 1,73, το 2020 έφτασε στα 7,7 γιγαβάτ και τα τελευταία 4 χρόνια, την περίοδο 19-22, αυξάνεται με ένα περίπου ετήσιο ρυθμό αύξησης 15% για να φτάσουμε το 2022 να ξεπεράσει τα 10. Γιγαβάτ. Η πρόβλεψη είναι για την επόμενη διετία, το 23-24, ότι θα μπουν στο σύστημα περίπου 4,5 καινούρια νέα ισχύ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, 4,5 γιγαβάτ, εκ των οποίων πάλι τη μερίδα του λέοντος το 79% καταλαμβάνουν τα φωτοβολταϊκά. Για να φτάσουμε στο στόχο των 27,8, που είναι ο στόχος του ΕΣΕΚ για το 2030, αυτό σημαίνει ότι πρακτικά για τα επόμενα 8 χρόνια που απομένουν, θα πρέπει να μπαίνουν στο σύστημα σε ετήσια βάση πάνω από 2 γιγαβάτ. Πράγμα που από ό,τι φαίνεται είναι εφικτό, είναι επιτεύξιμο. Να δούμε λίγο και το κομμάτι της αιωλικής ενέργειας, η οποία διαμορφώθηκε το 2022 περίπου στα 4,46 γιγαβάτ, μια αύξηση 5,2% σε σχέση με το 2021. Το 40% της εγκατεστημένης ισχύς βρίσκεται στην περιφέρεια Κεντρικής Ελλάδας και ακολουθεί με ένα μερίδιο συμμετοχής 14% η Πελοπόννησος. Οι κυριότερες εταιρείες στον κλάδο των αιωλικών είναι η Τέρνα Ενεργειακή και η Motor Oil Renewable Energy, που καταλαμβάνουν καθεμία ένα μερίδιο 15% περίπου το 2022. Από πλευράς κατασκευαστών, η Δανέζικη Vestas με 46% και η Γερμανική Energon με ένα ποσοστό 25% αποτελούν τις κυριότερες επιχειρήσεις στον τομέα των αιωλικών. Σε διεθνές επίπεδο τώρα, η εγκατεστημένη ισχύ των ΑΠΕ διαμορφώθηκε το 2022 στα 3.372 γιγαβάτ. Το μεγαλύτερο μερίδιο συμμετοχής καταλαμβάνει υδροελεκτρική ενέργεια με 37% και 1.250
γιγαβάτ. Ωστόσο, στη νέα ισχύ που για το 2022 διαμορφώθηκε στα 295 γιγαβάτ, τη μερίδα του λέοντος καταλαμβάνουν τα αιωλικά και η ηλιακή ενέργεια, το 90% και συγκεκριμένα το 65% της καινούριας, της νέας ισχύως το 2022 προήρθε από φωτοβολταϊκά, ένα 25% προήρθε από τα αιωλικά, ένα 7% περίπου από τα καινούργια υδροελεκτρικά, τις καινούργιες μονάδες, τις υδροελεκτρικές μονάδες, και το υπόλοιπο 3% περίπου από βιοενέργεια και γεωθερμία. Το 40% της νέας ισχύως προήλθε από την Κίνα, όλες όμως οι γεωγραφικές περιοχές παρουσιάζουν σημαντική αύξηση το 2022 σε σχέση με το 2021. Να δούμε τώρα πού βρίσκεται και η χώρα σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Το μερίδιο συμμετοχής της Ελλάδος στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας διαμορφώθηκε στο 22%, οριακά πάνω από τον ευρωπαϊκό μεσοόρο που διαμορφώνεται στο 21,8%, αλλά σε υψηλότερα ποσοστά σε σχέση με Ισπανία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Στις πρώτες θέσεις βρίσκονται η Ισλανδία και η Νορβηγία. Δεν συμπεριλαμβάνονται στην κατάρτιση, γιατί δεν ανήκουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν μετέχουν. Τώρα, η χώρα κατατάσσεται 13η και στο μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας με 36%. Είναι κάτω από τον ευρωπαϊκό μεσόωρο που διαμορφώθηκε στο 37,5%. Και πάλι εδώ στις πρώτες θέσεις με εναλλαγή βρίσκεται η Νορβηγία και η Ισλανδία. Ο Υπουργός ανέφερε ότι αυτό το ποσοστό έχει φτάσει το 2022, το 36% έχει γίνει 42%. Να δούμε και το κομμάτι του φυσικού αερίου, τις μονάδες και τα έργα που είναι για μονάδες ηλεκτροπαραγωγής με φυσικό αέριο, γιατί θα παραμείνει πολύ μεγάλη η σημασία του στο ενεργειακό μείγμα της χώρας. Παρά την πάυση με νομοθετική ρύθμιση που βγήκε σε διαβούλευση το Φεβρουάριο του 2023, που σταματάει την αδειοδότηση παραγωγικών μονάδων ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτες, υδάνθρακα, πετρελοειδή και φυσικό αέριο. Τα έργα όμως που θα αναφέρουμε είναι 4 έργα που έχουν ήδη λάβει αδειοδότηση, οπότε οι συγκεκριμένες επενδύσεις θα προχωρήσουν και είναι επενδύσεις ύψους η καθεμία 350 με 400 εκατομμυρίων. Το πρώτο έργο που βρίσκεται και σε δοκιμαστικό στάδιο λειτουργίας είναι το έργο στο εργοστάσιο της Μυτιληναίος ισχύς 826 ΜΒ της ηλεκτροπαραγωγής Αλεξανδρούπολης μονοπρόσωπης ΑΕΕ, στην οποία συμμετέχουν η ΔΕΗ, η ΔΕΠΑ Εμπορίας και η ΝΤΕΜΚΟ του Ομίλου και η ΝΤΕΜΚΟ του Ομίλου Κοπελούζου, που και αυτή η μονάδα θα έχει μια ισχύ περίπου 840 ΜΒ. Το έργο της Ελπέντισον και αυτό θα έχει μια ισχύ περίπου 826 ΜΒ και θα υπάρχει και η διασύνδεση με τον FSRU στη θαλάσσια περιοχή του Θερμαϊκού Κόλπου. Και το έργο της θερμοηλεκτρικής Κομωτινής ΑΕ, που είναι ένα έργο που γίνεται από κοινού με τη ΓΕΚ Τέρνα, με την Motor Oil, που και αυτό θα έχει μια παραγωγική δυναμικότητα 877 ΜΒ. Πολύ σημαντικά έργα γίνονται και στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και κυρίως στα φωτοβολταϊκά. Η Τέρνα Ενεργειακή έχει ανακοινώσει ένα επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 5,9 δισεκατομμυρίων, το οποίο αποσκοπεί στην ανάπτυξη και λειτουργία ανανεώσιμων πηγών ενέργειας συνολικής ισχύως που θα ξεπερνά το 2029 τα 6,4 γιγαβάτ. Επίσης υπάρχει και το έργο που αναφέρθηκε και προηγουμένως στην Ανφιλοχία, που είναι ένα έργο αντλησιοταμίευσης, 680 ΜΒ παραγωγή και 730 ΜΒ άντληση από την Τέρνα. Και ανακοινώθηκε πρόσφατα και η κοινοπραξία της γερμανικής RWE Renewables με τη ΔΕΗ Ανανεώσιμες, στην εταιρεία Μέτων Ενεργειακή, για την ανάπτυξη ενός χαρτοφυλακίου φωτοβολταϊκών άνω των 2 ΓΒ, με το ύψος της επένδυσης να υπολογίζεται ότι θα ξεπεράσει τα 185 εκατομμύρια. Πολύ σημαντικά έργα γίνονται και στο κομμάτι της αποθήκευσης ενέργειας και από την ΔΕΗ και από την Green Progressive, την EDP Renewables, το ΡΟΚΑ και την Dispatch, πολλά κεφάλαια και από ξένες επιχειρήσεις επενδύονται σε αυτό το κομμάτι και από ελληνικές επιχειρήσεις. Μεγάλη σημασία δίνεται, όπως αναφέρθηκε, και στο πράσινο υδρογόνο και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία ίδρυσε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Υδρογόνου για να διευκολύνει την επίτευξη του στόχου για παραγωγή 10 εκατομμυρίων τόνων υδρογόνου επί ευρωπαϊκού εδάφους και άλλων 10 σε τρίτες χώρες.
Το φθινόπωρο του 2023 υπολογίζεται ότι θα διεξαχθούν οι πρώτοι διαγωνισμοί για πράσινο υδρογόνο στην Ευρώπη. Οι εταιρείες θα λαμβάνουν επιδότηση για κάθε κιλό παραγόμενο υδρογόνου για μια περίοδο έως 10 έτη. Και έχει ανακοινώσει και την έναρξη του σημαντικού έργου κοινού ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος για την αλυσίδα αξίας τεχνολογίας και συστήματα υδρογόνου, το ΣΕΚΕ υδρογόνου, στο οποίο έχουν ενταχθεί και ελληνικές επενδύσεις, όπως είναι αυτή της Advanced Energy Technologies, του ομίλου Titan, που είναι αξίας προϋπολογισμού 60 εκατομμυρίων ευρώ, και της BNT Composites. Συνοψίζοντας και ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι όντως γίνονται πάρα πολλές επενδύσεις. Υπάρχει πολύ μεγάλο επενδυτικό ενδιαφέρον, κυρίως στο κομμάτι των ΑΠΕ και από ξένες επιχειρήσεις και από ελληνικές. Η χώρα πρέπει να αξιοποιήσει τα ανταγωνιστικά της πλεονεκτήματα, μιας και είναι μια χώρα πλούσια σε δυναμικό ΑΠΕ. Απαραίτητη προϋπαίρθωση, όπως αναφέρθηκε, είναι η απελευθέρωση ηλεκτρικού χώρου στο δίκτυο από έργα ΑΠΕ που δεν προχωράνε, αλλά να προχωρήσει και το κομμάτι παράλληλα με το κομμάτι της αποθήκευσης των έργων αποθήκευσης ενέργειας, είτε μιλάμε για συσσωρευτές, είτε μιλάμε για αντλησοταμίευση, είτε μιλάμε για υδρογόνο. Η χώρα κατέχει μια κομβική θέση στην ευρωπαϊκή αγορά, γιατί όπως έχουμε δείξει και τις πρόσφατες έρευνες, η Ανατολική Μεσόγειος είναι πλούσια σε φυσικό αέριο, οπότε αναπτύσσονται σημαντικές υποδομές και σε αυτόν τον τομέα. Πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις θαλάσσιες έρευνες που εξελίσσονται και στη χώρα μας για τη διερεύνηση και τη δυνατότητα παραγωγής φυσικού αερίου. Και όπως έδειξαν και κατέστησαν και οι τρέχουσες συγκυρίες, έδειξαν ότι είναι αναγκαία η προσέγγιση της ενεργειακής μετάβασης της χώρας με εξωστρέφεια, θέτοντας στόχους που υπερβαίνουν την κάλυψη των εθνικών αναγκών. Σε αυτό το πλαίσιο κινείται και η προσπάθεια που ανέφερε ο Υπουργός που έχει ξεκινήσει η χώρα για την εξαγωγή πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας προς την κεντρική και δυτική Ευρώπη που θα φτάνει στην Ελλάδα από τη Βόρεια Αφρική και την Ανατολική Μεσόγειο. Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Είμαστε διαθέσιμοι για ερωτήσεις. Κυρία Παραμερίδη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την εκτενή παράθεση της μελέτης σας. Βλέπω το κοινό να είναι πολύ ζωντανό και να υποβάλλει ερωτήματα. Θα γίνει μια αξιολόγηση των ερωτημάτων, ποια απευθύνονται προς τον Υπουργό, ποια απευθύνονται προς την ΑΕΚΑΠ σε σχέση με τα δεδομένα της μελέτης. Επειδή ο χρόνος όμως έχει φτάσει πλέον στη λήξη για την εκδήλωση, μία σύντομη ερώτηση στη κυρία Παραμερίδη, επειδή ακούσαμε αναλυτικά για τους στόχους. Ποιες πρέπει να είναι οι προτεραιότητες για την επίτευξη των στόχων αυτών? Έτσι, μια μικρή και γρήγορη ανακεφαλαίωση, κυρία Παραμερίδη, νομίζω θα ήταν σημαντική για τους συμμετέχοντες σήμερα στην εκδήλωση. Η χώρα, όπως είπαμε, βρίσκεται σε ένα στάδιο αναδιοργάνωσης του ενεργειακού της τομέα. Προσβλέπει στην ανάπτυξη και οικονομικά βιώσιμων και ανταγωνιστικών αγορών ενέργειας. Όπως αναφέρθηκε και από τους προηγούμενους συνομιλητές, για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει να γίνει η αναβάθμιση του δικτύου, να εξασφαλιστεί και η ασφάλεια λειτουργίας του συστήματος. Πολύ βασικό το δίκτυο. Πάρα πολύ βασικό στοιχείο. Να απελευθερωθεί παράλληλα ηλεκτρικός χώρος στο δίκτυο από έργα που δεν προχωράνε. Και να δούμε με ποιο θεσμικό πλαίσιο θα προχωρήσουμε τα επόμενα χρόνια. Ωραία. Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Η ώρα έχει περάσει. Νομίζω μπορούμε να κλείσουμε την εκδήλωσή μας. Θα ήθελα λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω όλους για την συμμετοχή σας. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους ομιλητές, οι οποίοι τήρησαν τους χρόνους και έτσι μπορέσαμε να την ολοκληρώσουμε σωστά την εκδήλωση. Θα μου επιτρέψετε να κάνω μια μικρή ευχαριστήρια αναφορά στα γερμανικά, γιατί είχαμε και πολλούς ενδιαφερόμενους επενδυτές από το γερμανόφωνο χώρο. Also, ich danke ganz besonders unsere Gäste. Ευχαριστώ θερμά τους συμμετέχοντες από το γερμανόφωνο χώρο που επέδειξαν ένα πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και μας χαροποίησε η συμμετοχή τους. Να παρακολουθείτε τις εκδηλώσεις του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου που, όπως είπαμε και στην αρχή της εκδήλωσης, μας πρωτοπορεί στο χώρο της ενέργειας. Θα ακολουθήσουν και άλλες το επόμενο διάστημα.
και επίσης τις τοποθετήσεις της Επιτροπής Ενέργειας, η οποία πάντα είναι δραστήρια και τα μέλη της ενδιαφέρονται για την ανάπτυξη της ελληνικής αγοράς ενέργειας. Σας ευχαριστώ ξανά για άλλη μια φορά όλους και εύχομαι να συμμετέχετε και στην επόμενη εκδήλωση του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου για το τομέα της ενέργειας. Ευχαριστώ. Γεια σας. Ευχαριστούμε και εμείς. Ευχαριστούμε.